Την αντίθεσή του στη δρομολογούμενη εκποίηση των 14 περιφερειακών ερωλημένων εκφράζουν με ερώτησή του προ του αρμόδιου υπουργού 29 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντα λόγο για τεράστια και αδικαιολόγητη οικονομική ζημία. Τονίζουν δε ότι με καθαρά οικονομικού όρου το ελληνικό κράτο θα έχει από την εν λόγω ιδιωτικοποίηση τετραπλάσια έω και πενταπλάσια απώλεια εσόδων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ακριβώ θα είναι η οικονομική ζημία. Ξέρουμε όμω ότι αυτά τα αεροδρόμια που πολλούνται είναι αυτά τα αεροδρόμια που έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Και όταν πουλάς ό,τι καλύτερο έχεις στον τόπο, πώς περιμένεις να συντηρηθούν τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Της Αλεξανδρούπολης, ας πούμε, που δεν έχει τόση κίνηση και δεν είναι πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί ή τουλάχιστον δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί σύμφωνα με τον κατάλογο που έχουμε μέχρι σήμερα. Κάπως πρέπει να προστατεύσεις την περιουσία σου για να μπορείς να συντηρήσεις και την υπόλοιπη που έχεις. Τώρα υπάρχει κίνδυνος η δική μας κυβέρνηση, μια αριστερή κυβέρνηση, μέσα από αυτή την πίεση που δέχεται, την ισχυρή πίεση από τους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα δώσει. Σύμφωνα με τους βουλευτές, η γερμανική εταιρεία Fraport AG για τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση θα πληρώσει εφάπαξ στο ελληνικό δημόσιο 1,234 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η γερμανική εταιρεία διαχείρισης του αερολιμένα Αθηνών χρωστάει 1,4 δισεκατομμύρια ΦΠΑ στο κράτος. Τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ισοδυναμούν με τα τριετή καθαρά έσοδα του κράτους από τα αεροδρόμια. Το ελληνικό δημόσιο και άραγε ο μέσος πολίτης από το ελευθέριο Βενιζέλος χάνει και άρα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα κερδίσει ο μέσος πολίτης πολλώντας τα αεροδρόμια. Όλα στους ιδιώτες ισχύει για την Ελλάδα. Η Γερμανία που μας προτρέπει να τα πουλήσουμε θα τα πάρει μια κρατική της εταιρεία. Θα πάνε στο κράτος της Γερμανίας. Δηλαδή αυτοί θα τα διαχειριστούν για 40 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα που θέλει να υπηρετήσει το λαό της, που θέλει η οικονομία της να αναπτυχθεί και επειδή τα αεροδρόμια της παράγουν κέρδος, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα δώσει. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι ο ιδιώτης ενώ στη 40ετία θα εισπράξει πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αποδώσει στο κράτος μόνο 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που το δημόσιο μόνο από το σπατώσιμο θα έχει στη 40ετία έσοδα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να αποφασίζει για την τύχη των αεροδρομίων σε περιοχές μάλιστα που έχουν συνορεύουν με γειτονικές χώρες και σε περιοχές που τα έχουμε μεγάλη ανάγκη. Μια άλλη εταιρεία που το σκοπός της θα είναι μόνο η κερδοφορία και όχι και άλλα στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν βοηθάει την προσπάθειά μας για να στηθεί η ελληνική οικονομία στα πόδια της. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιο αεροδρόμιο το θεωρήσουν μη κερδοφόρο, πολύ εύκολα θα μπορέσουν να μην το λειτουργήσουν, θα το υποβαθμίσουν. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν και αεροδρόμια προσεχώς θα θεωρηθούν μη κερδοφόρα. Εγώ θα καταλάβαινα να ιδιωτικοποιούσαν ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι μέσα οικονομικά, αλλά εάν πουλήσουμε τα αεροδρόμια που αφήνουν κέρδος, μετά με τι θα πληρώνουμε, πώς θα ζούμε, με τι θα κάνουμε ανάπτυξη, αν θα κάνουμε ανάπτυξη, με τι θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δηλαδή δεν έχει από πού να πιαστείς μετά. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός των χαμηλών προσόδων πολλών μικρών αερολιμένων, η βιωσιμότητά τους σε συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού θα είναι αδύνατη, υποστηρίζουν οι βουλευτές. Το Φλεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση είχε μια άλλη αντίληψη για το πώς θα γίνουν. Δεν λέγαμε ότι θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, λέγαμε ότι θα γίνει αξιοποίηση των αεροδρομίων και μεγάλο μέρος, θα λάβει μέρος και το δημόσιο, έτσι ώστε από τα έσοδα να μπορεί να έχει κάποιο κέρδος και το δημόσιο. Αυτό τώρα το πράγμα φαίνεται ότι αλλάζει, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Από τους βουλευτές Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης προσυπέγραψαν την ερώτηση οι βουλευτές Καβάλας, Αλεξανδρά Τσανάκα και Ηλίας Ιωαννίδης, οι βουλευτές Ξάνθης Κουσίνζε, Ιμπέκ και Στάθης Γιαννακίδης. Δεν υπέγραψαν οι βουλευτές Καβάλας, Δημήτρης Αμανουηλίδης, Δράμας, Χρήστος Καραγιαννίδης, Εύρου, Γιώργος Καϊσάς, Νατάς Αγκαρά, Δημήτρης Ρίζος και Ροδόπης, Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καραγιουσούφ.